Χριστόφορο Χριστοφή. Κύριε Χριστοφή, καλό σας μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, κύριε Χιμήτρη. Σας θέλαμε τα φώτα σας. Γι' αυτό που ακούσαμε χθες, ότι είναι και ποινικές ευθύνες για τους παραβάτες των μέτρων. Υπάρχει και μια ποινική ευθύνη αν παραβιαστεί ένα διάταγμα. Το ζήτημα, κύριε Χιμήτρη, είναι ότι πρακτικά δεν μπορούν να εφαρμοστούν αυτά τα διατάγματα με το ζόρι. Δηλαδή, αν η ερώτηση είναι αν μπορεί το κράτος ή η αστυνομία να τα εφαρμόσει, αντιλαμβάνεστε ότι πρακτικά είναι αδύνατο. Επομένως, εξαρτάται στον κάθε ένα από εμάς, τον κάθε πολίτη, να αντιληφθεί ότι πρέπει να συμμορφωθεί με τα μέτρα αυτά, ανεξάρτητα αν συμφωνεί ή αν διαφωνεί, ή αν έχει επιφυλάξεις ως προς την σοφία αυτό το μέτρο, διότι διαφορετικά δεν μπορεί να λειτουργήσει διαφορετικό το ζήτημα. Το Σύνταγμα επιτρέπει, δίνει τη δυνατότητα στο Υπουργικό Συμβούλιο να εκδίδει διατάγματα περιορισμού για μολυσματικές ασθένειες ή για λόγους υγείας καλύτερα. Και έχουμε και τον περίλημο κάθαρσης νόμου, που είναι δυνάμει αυτού του νόμου, που ο Υπουργός Υγείας έχει εκδώσει τα διατάγματα να μην ανοίξουν τα σχολεία για τους τριαγώνες, για τα κέντρα και όλα αυτά. Και υπάρχει και μια πρόνοια στον νόμο που λέει ότι όποιος παραβεί το διάταγμα του Υπουργού, τότε διαπράττει ποινικό αδίκημα. Βέβαια δεν είναι σαφές αυτό, διότι δεν υπάρχουν κανονισμοί, πρέπει να εκδοθούν και κανονισμοί, αλλά για μένα είναι δευτερεύον. Επαναλαμβάνω αυτό το οποίο σας έχω πει πριν. Να απόκειται στον καθένα να συμμορφωθεί τα μέτρα. Και συνήπινες, κύριε Χριστόφη, και αν μπει σε ένα κλαμπ, λέτε είναι αδύνατο. Εγώ σας λέω, παιδιά, κάνουν δειγματοληπτικά τους ελέγχους τους και πάνε σε ένα κλαμπ Σάββατο βράδυ. Και μας βρουν εκεί μέσα, είμαστε 200 άτομα. Θα την πληρώσει ο ιδιοκτήτης ή ο θαμώνας? Ο νόμος, κύριε Χιμήτρη, λέει ότι όποιος καταδικαστεί, το πρόστιμο είναι 450 λίρες και η ποινή φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τους 6 μήνες. Δεν υπάρχουν προηγούμενα για να έχουμε κατεύθυνση δικαστική τι αποφασίστηκε σε προηγούμενες περιπτώσεις, διότι δεν είχαμε έτσι περιπτώσεις στο παρελθόν, τουλάχιστον από αυτές που έχω ψάξει εγώ. Επομένως, αυτές είναι οι ποινές. Δεν νομίζω το δικαστήριο να στερήσει την προσωπική ελευθερία κάποιου, δηλαδή να τον βάλει φυλακή για αυτό το θέμα, και δεν νομίζω και πρακτικά να μπορεί, δηλαδή πώς θα γίνει, θα πάει η αστυνομία σε ένα καφέ, ας πούμε, να μετρήσει πόσοι είναι, και ας σε κάποια φάση ήταν 80, μετά έγιναν 70. Ο ιδιοκτήτης πώς μπορεί να ελέγξει? Και αν θα πάει να μετρήσει, θα πάει μόνο στα καφέ και χώρους αναψυχής, ή θα πάει και στις εκκλησίες και αλλού? Εντάξει, σε χώρους όπου υπάρχουν αριθμημένες θέσεις, όπως είναι τα θέατρα για παράδειγμα ή οι κινηματογράφοι, εκεί είναι πιο εύκολο, διότι μπορείς να μετρήσεις και ελέγχεις έναν ένα που μπαίνει στην είσοδο. Αλλά στα καφεστιατόρια ή στα εστιατόρια, νομίζω είναι δύσκολο να ελεγχθεί και να παταχθεί φαινόμενο παραβάσεων, εάν υπάρξει. Μάλιστα. Να είστε καλά, κύριε Χριστόφη. Ευχαριστούμε πολύ.